Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, αλλά δεν με πτωεί το γεγονός ότι είναι έτσι ο καιρός. Ούτε με πτωεί κάτι άλλο που να με κάνει να μην θέλω να είμαι μαζί σας. Λίγο φόρτος εργασίας, υποχρεώσεις, η διαδικασία της σκέψης και το κυριότερο της εποχής. Θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας σήμερα κάτι που μου ήρθε στο μυαλό και να το αφιερώσω, γιατί είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος που συνδιαλέγομαι με ανθρώπους που θέλουν να βρουν τον εαυτό τους και την ησυχία τους. Και αυτό εμένα προσωπικά με βάζει σε μια διαδικασία να θέλω να εμπνευστώ, να απαντήσω, να εκφραστώ. Άλλωστε έχω πει ότι η πρώτη σκέψη που έρχεται το πρωί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα και προσδιορίζει ασφαλώς το πώς θέλω να εξελιχθούν τα πράγματα. Και επειδή πολλές φορές έχω πει ότι εμπνέομαι, όπως είπα και προλίγου, από ανθρώπους που συνδιαλέγουμε, δεν μπορώ να λειτουργήσω ρομποτικά, γι' αυτό και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να το μοιράζομαι, στο βαθμό δηλαδή που θα βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν με ξέρετε, καλό είναι να συστηθούμε, γιατί το βίντεο ανεβαίνει στο κανάλι μου και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μαζί μου και ίσως να μην γνωρίζουν και την ιδιότητά μου. Είμαι σύμβουλος αφύπνισης του νου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθώ να σε βάλω σε μια διαδικασία, εφόσον το επιθυμείς, να βελτιώσεις περισσότερο τη ζωή σου. Να την κάνεις δηλαδή όπως ακριβώς θέλεις, όπως την έχεις ονειρευτεί, και να βρούμε το πιθανό λάθος που κάνεις και μπλοκάρεις την ενέργειά σου αρχικά, κατ' επέκταση δηλαδή όλη την εξέλιξή σου. Θα μου πεις πολύ εύκολα, και εσύ ποιος είσαι που το κάνεις αυτό? Έχω κάνει μια ολόκληρη έρευνα πολλά χρόνια πριν, πάνω από 20, όπου η γλώσσα του σώματος με οδήγησε και η φωνητική εικόνα του ανθρώπου, δηλαδή η φωνή, τι εικόνα δείχνει στον άλλον, με μια καταγραφή πολλών, πάρα πολλών ανθρώπων, πάνω από 200 και, όπου αυτό όλο το κατέγραψα και αυτό έφερε σιγά σιγά τη μετεξέλιξή μου, την αφύπνισή μου. Και παράλληλα είμαι ένας άνθρωπος διαστητικός, επαφικός, που έχω μια επικοινωνία άνωθεν, δεν ξέρω αυτή με ποια λογική μπορεί να ερμηνευτεί, το σίγουρο είναι όμως ότι δίνω τις γραφές μου, είτε πότε με τις προβλέψεις που θα γράψω στο πλουμιστός.com ή ακόμα και όπως θα εκτεθώ με κάποιον άνθρωπο που θα με συναντήσει. Οπότε η αυτοβελτίωση και η αυτογνωσία, πέρα από την επιμόρφωση που έχει συμβεί σε μένα, που είναι ταυτόχρονα και εμπειρική, μου επιτρέπει τόσα χρόνια από το συμβουλευτικό κέντρο Εφέρεστε που έχω δημιουργήσει, πάνω από 20 χρόνια, μου επιτρέπει λοιπόν να μοιράζομαι και ταυτόχρονα ως σύμβουλος να βοηθάω τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα λοιπόν να σου μιλήσω σήμερα, με αυτό ακριβώς τον τρόπο, όπου έχω τις καταγραφές μου, τις μνήμες μου, και έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι είναι καλό να σου πω ότι ό,τι γίνεται στη ζωή σου συμβαίνει με την άδειά σου. Συμβαίνει με την άδειά σου γιατί εσύ το επιλέγεις. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο, μπορεί να μην είναι το πιο σωστό, αλλά είναι απόφαση του νου σου για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου. Και αυτό έχει να κάνει αν δεν γνωρίζεις ποιος είσαι. Δεν είναι όμορφο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό, σύμφωνα με τη λογική, να παιδεύεις τον εαυτό σου, να τον πιέζεις τον εαυτό σου, να τον κάνεις αντιλειτουργικό, να τον βιάζεις καθημερινά με πίεση για να πραγματοποιήσει πράγματα που δεν θέλει. Ξεκινώντας φυσικά από τα πιο απλά, που είναι η διατροφή σου, το σώμα σου, οι καταχρηστικές συνήθειες, οι εθισμοί σου, και καταλήγοντας ακόμα στη δοτικότητά σου, στην αγάπη σου, στον ερωτά σου, στην προσήλωσή σου και εν τέλει στην προσκόλλησή σου. Ούτε εγώ είμαι τέλειος. Αυτό πρέπει να το παραδεχτεί οποιοδήποτε ασχολείται με αυτό το τομέα της αυτοβελτίωσης. Γιατί και εγώ είμαι σε μια εξέλιξη. Έχω όμως πολύ μεγάλη εμπειρία.
Έχω χιλιάδες βιογραφικά ανθρώπων που μου δίδαξαν μέσα από το πρόβλημά τους πώς να συμπεριφέρομαι και το κυριότερο πώς να βοηθάω. Εσένα που επιλέγεις στη ζωή σου και αποφασίζεις να ζήσεις αυτό που επέλεξες. Οπότε πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη, όχι για να καταπιεστείς, αλλά για να καταλάβεις τι άνθρωπος είσαι. Επομένως, για ό,τι ακριβώς μας συμβαίνει, δεν είναι κανείς υπεύθυνος, παρά μόνον εμείς. Και αυτό το εμείς πρέπει να το δούμε λίγο από μια άλλη οπτική γωνία. Γιατί οι περισσότεροι φτάνουμε στο σημείο να δημιουργούμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Οπότε δεν έχουμε καλή ζωή. Η καλή ζωή, με βάση τη λογική πάντα και με τους συσσαγωγικά κοινωνικούς νόμους που υπάρχουν, είναι αυτή η ζωή η οποία σε κάνει να χαμογελάς, να μην διάζεις καμιά φορά, να λες δεν πειράζει. Θα μου πεις, έχω πολύ σοβαρά προβλήματα να λύσω στην καθημερινότητά μου, από το να φάω, από το να πληρώσω, μέχρι και να επιβιώσω. Θα δεις ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, την πιο έσχατη που μπορεί να φτάσεις, πάλι εσύ φταίς. Αλλά όμως, το ζητούμενο δεν είναι να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Από τον εαυτό σου πηγάζει μια μεγάλη ενέργεια. Θέλω να τη βρεις, να την ανακαλύψεις, να κάνεις μια βουτιά μέσα στον εαυτό σου και να πεις μπράβο. Αυτό, έστω και με τη δυσκολία. Δεν έχεις πει σίγουρα κάποιες φορές που αξίζει στον εαυτό σου μπράβο για αυτό που κατάφερε. Αυτό το λίγο. Η κοινωνική καταξίωση δεν είναι το μεγάλο σπίτι, δεν είναι το καλό αυτοκίνητο, δεν είναι τα χιλιάδες ευρώ. Είναι η καταξίωση που σου δίνει αυτό που εσύ πράττεις, η πράξη που κάνεις, γιατί καθημερινά κάνεις ένα βήμα για την επιβίωσή σου. Κανείς δεν λέει όχι στο καλό σπίτι φυσικά, στο καλό αυτοκίνητο, στα πολλά λεφτά. Άλλωστε η κοινωνία μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως που εγώ επιθυμώ κλείνοντας είναι να σου θυμίσω ότι για κάθε απόφαση είσαι υπεύθυνος. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να τιμωρείς τον εαυτό σου. Βάλτε μια κόκκινη γραμμή, όπως λέει και το τραγούδι, κάντε ένα reset, όπως λένε οι περισσότεροι, ένα update με λίγα λόγια, και αν μέχρι τώρα συνειδητοποιήσετε ότι όλο αυτό μέχρι στιγμής δεν είστε εσείς, αποφασίστε να γίνετε εσείς και να θυμάστε το κυριότερο, ότι αυτό που γίνεται στη ζωή σου, αυτό που σου συμβαίνει, συμβαίνει όχι μόνο γιατί το επέλεξες, αλλά γιατί δίνεις την άδεια να συνεχίζεται. Οπότε, όταν αποφασίσεις να κάνεις την αλλαγή, νομίζω ότι θα έρθουν πολύ μεγάλα δώρα στη ζωή σου. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκα να σας πω την καλημέρα μου σήμερα, για να κρατήσετε αυτή τη φράση. Γιατί αυτό είναι το ζουμί της ζωής. Σαν σύμβουλος λοιπόν αφύπνισης του νου, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά άρθρα επιλέγοντας διάφορες τομείς στο πλουμιστός.com. Αν πάλι θέλεις όμως να βάλεις ένα τέλος και να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, δηλαδή ανακαλύπτοντας εσένα, θέλω να επισκεφτείς το voicehealing.gr, να επιλέξεις τη συνεδρία που σου ταιριάζει, να κάνεις τη δοκιμή των 30 ημερών και να δεις το πρώτο αποτέλεσμα. Ότι ανασένεις, ότι χαίρεσαι, ότι χαμογελάς και ότι έχεις ανακαλύψει το μυστικό, που είναι ότι τα δώρα που κάνεις, δημιουργείς εσύ ο ίδιος, είναι γιατί εσύ επέλεξες να ζεις όπως θέλεις. Γιατί εσύ έδωσες την άδεια. Σας έχω πάντοτε στο μυαλό μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπορείτε να επικοινωνείτε από το Facebook στο προφίλ μου Σταύρος Πλουμιστός, είτε στέλνοντας email για να μπορέσω να σας βοηθήσω, αν μπορώ, όπως μπορώ. Να πορεύεστε προς το φως. Εκεί φαίνονται όλα ξεκάθαρα. Καλημέρα σε όλους σας.